coach ήττα σήμερα, με το οποίο η ομάδα σας, όπως όλα δείχνουν, θα περιοριστεί στη δεύτερη θέση στην regular season. Τι πήγε λάθος σήμερα, ειδικά στα πρώτα 2,5 δεκαλεπτά, και η ομάδα σας δεν μπόρεσε να κοντράρει τον κεραυνό? Όπως είπες και εσύ, τα 2,5 πρώτα δεκαλεπτά δεν ήμασταν καθόλου στο γήπεδο, ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά. Δεν είχαμε ενέργεια ούτε στη συγκέντρωση που απαιτεί του για ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Και δίκα ο κεραυνός είχε το προβάδισμα μέχρι το 25 με μεγάλη διαφορά. Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στην επανάληψη. Κοντέψαμε μέχρι τους 5 πόντους. Μετά μας έκαναν πάλι ένα σερί 5-0. Και κάπου εκεί το παιχνίδι τελείωσε. Είναι αδίκαιη η νίκη του κεραυνού. Και προχωρούμε. Σιζόπουλος, Γιαννάρας και Παντελή μεταξύ τους είχαν έναν πόντο. Ήταν off ραδιά για τους τρεις. Θεωρείς ότι η ομάδα θα ξεπεράσει εύκολα αυτή την νύχτα και θα τη δούμε καλύτερη στη συνέχεια? Εντάξει, δεν θέλω να επικεντρωθώ σε ονόματα. Δικαιούνται τα παιδιά να έχουν και μια άσχημη νύχτα. Τόσο καιρό μας κρατούσαν εκεί. Πιστεύουμε πάνω τους όλοι οι προπονητές και η διοίκηση. Εντάξει, ένα κακό βράδυ συμβαίνει σε όλους. Σίγουρα θα ξεχάσουμε τη σημερινή. Θα έχουμε άλλο παιχνίδι το Σάββατο με την Ομόνια. Θα πάμε να κερδίσουμε και να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε στο σημερινό αγώνα, έτσι ώστε να βελτιωθούμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά από τον προπονητή της Πετρολίνακ, τον